Το θρήσκευμα δεν είναι πατρίδα, η γλώσσα είναι η πατρίδα. But the Jewish Jews, the German Jews, the Jewish one, you know, they were praying God to help Hitler will win, then he'll take us, take them back. They are Deutsche. That's what they were praying for. In camp, in Auschwitz. Were they in your barracks? Not in mine. I had Polish people, Yugoslavian people. But you heard about the Germans doing this? Oh, they were in the camp there, yeah. You talked to them. But they were not in the same place, I mean in the same rooms, I should say, you know, barrack. Ακούγαμε φωνές γερμανικές, διαταγές. Φοβηθήκαμε και γύρισαμε πίσω. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα που έκανα. Πότε έγινε αυτό? Όταν αρχίσανε και μας είχαν κλείσει στα γκέτο. Εσείς πήγατε στα γκέτο? Ναι, εκεί που έμενα, που ήταν μεικτή κατοικία, είχαν βάλει ορισμένους φύλακες και πολιτοφύλακες. Μάλιστα θυμάμαι στο σπίτι μου, που ήταν ένα γωνιακό σπίτι Ιταλίας και Μακεδονίας, είχε μία μεγάλη πέτρα εκεί, μία πέτρα. Και κάθε μέρα ήταν εκεί κάποιος, ήταν Γερμανο-Εβραίος, που παρακολουθούσε το σπίτι μας, την πόρτα του σπιτιού, να μην φεύγαμε. Αλλά εμείς είχαμε μία άλλη πόρτα που επικοινωνούσε από πίσω και από εκεί φεύγαμε. Αυτός ο άνθρωπος πώς ξέρατε ότι είναι Γερμανοεβραίος? Τον είχαμε ακούσει και μας είχαν πει διάφοροι ότι αυτός είναι Γερμανοεβραίος. Και αυτός με ποιο σκοπό παρακολουθούσε το σπίτι σας? Για να μην δραπετεύσουμε, για να μην φύγουμε. Δηλαδή αυτός συνεργαζόταν με τους Γερμανούς? Ναι, βέβαια. Διότι είχαν φέρει οι Γερμανοί, είχαν φέρει πολλούς Γερμανοεβραίους. Θυμάμαι στο μαγαζί που πουλούσαμε σαπούνια, είχε εμφανιστεί ένα ζευγάρι Εβραίων, ο κύριος και η κυρία Μπλούμενφελντ. Η γυναίκα με ένα γούνινο παλτό, ήταν και οι δύο της Γκεστάπο. Και μάλιστα μας απειλούσανε, λέγανε όταν ο Ρόμελ προχωρούσε στην έρημο στην Αφρική, μας έλεγε εντός της εβδομάδος οι Γερμανοί θα φτάσουν στο Τελ Αβίβ. Το θρήσκευμα δεν είναι πατρίδα, η γλώσσα είναι η πατρίδα. Από ό,τι ξέρω, όταν γέμιζε το στρατόπεδο του, ο συνοικισμός του Παρανοχήρης, άδειασε και ερχόντουσαν άλλοι. Δεν γινόντουσαν κομματικές αποστολές. Όταν πήγατε εσείς ήταν γεμάτο? Όταν πήγαμε εμείς ήταν γεμάτο, περίπου. Πρέπει να ήταν γεμάτο. Έφεραν και άλλους? Όχι, έμειναν, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ήταν οι τελευταίοι σχεδόν. Και όταν φύγαμε εμείς, οι μόνοι που μείνανε μέσα στο τόπεδο ήταν αυτοί πλέον που είναι... Λυπάμαι που το λέω, ήταν αυτοί που ανταμείφθηκαν τους Γερμανούς με την ζωή τους. Τους λέγανε οι σωματοφυλακοί. Επίσης ήταν ο υπαρχηγός του Χασόν, ο Εντγκάρ Κούν, τους. Εδώ, ζει. Αυτός ζει. Εκεί μου πέθανα. Ήταν ο Αλμπάλα. Η πολιτική πλευρά. Ο Χασόν ήταν η αστυνομική πλευρά της προδοσίας. Αυτός ήταν η πολιτική. Ο Αλμπάλα, σίγουρα θα τον έχουν πει, θα τον ξέρετε, θα τον έχετε ακούσει και από άλλους. Όλοι αυτοί είχαν δικαίωμα επάνω μας ζωής και θανάτου. Ποιος διοικούσε τους τρατώπους? Και οι θύνοντες της τότες κοινότητας. Ποιοι ήταν από την κοινότητα, ποιους είδατε?
Ή ποιους θυμάστε ότι ήταν οι θύμαντες τότε, τι ακούγατε? Ήταν ο... δεν θέλω να πω τα ονόματα, μέσα σε πτώση υπάρχουν σήμερα απόγονοι που πρέπει να τους έχουν πει, δεν είναι τώρα να τους... Εσείς ποιους είδατε να, να διοικούν μέσα στο στρατόπεδο? Διοικούσε μέσα στο στρατόπεδο, διοικούσε ο Χασόν, ήταν το Α και το Ωμέγα, ο Αλμπάλα, ο Εντεκαρκούνιο. Γερμανούς είδατε μέσα στο στρατόπεδο του Βαόνθου? Πώς, δεν βγαίναν. Αλλά ήταν πιο έξω, αφού είχε τους άλλους, τους αυτούς για να κάνουν τις βρωμοδουλειές. Τι είναι ότι σαν ήταν και κάποιος Γερμανοεβραίος που είχε έρθει, κάποιος Άμστελ, και αυτός ήταν μεγάλος και τρενός. Άμστελ, και παίζεις. Και κάνα δύο ακόμα, μου φαίνεται. Δεν τους θυμάμαι τώρα. Κάποιους Βάλ. Αυτοί όλοι είχαν έρθει σαν πρόσφυγες από τη Γερμανία. Όταν άρχισε ο διωγμός, όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην αρχή. Και εδώ έγιναν... νόμιζα ότι μπορούσαν να γίνουν κάνουν... και σώθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς. Ανταμείφθηκαν την προδοσία τους. Το θρήσκευμα δεν είναι πατρίδα. Η γλώσσα είναι η πατρίδα. But I must tell you that in Auschwitz and in Birkenau, when we arrived, there was German gypsies also in Birkenau, German gypsies. And this German gypsies was in charge. Because you know, they speak German, and they were in charge. When the Hungarian Jews came, they was our kapos, and they was also anti-Semitic, and they used to hit us, almost still kill us. You know, it was very. They was also prisoners. Were you hit? By them, yeah, once. How? How they had such a long whip. And when they heard some noise, people was talking, they just whipped in the bunch of people, you know, and got, you know, nipped from the whip. Okay. So, but God helped us. One night, they took all the Germans and they killed them because they found they had some kind of sickness, syphilis. In the gypsies. Yeah, and they killed all the Germans. Once they found some kind of sickness by a few Germans, they killed all the German gypsies. So at least they didn't bother us no more. But the gypsies were, while they were there, you had to be very careful because they were mean people. I mean, you know, they were gypsies and they hated us as Jews. Understand? So, you are strictly told never go. You know, there was the middle of the lager, there was a big very street, and never go on the other side because it was dangerous. Το θρήσκευμα δεν είναι πατρίδα, η γλώσσα είναι πατρίδα.